Πανέσπινο Θεοτόκε, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλων Δωδεκάς, πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες στεφανοθέντες, πείσατε πρεσβείαν, το ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Τι φωνές είναι αυτές που ακούμε? Λοιπόν, καθίστε. Καθίστε όλοι. Και πάλι ευσεβές ακροατήριον, άνδρες γυναίκες, και πάλι ευρίσκομαι εδώ στην Φλόρινα, στην Αθήνα. Αφήκα τη Φλόρινα και βρίσκομαι εδώ. Εδώ για την ανάγκη. Ευρίσκομαι εδώ στο κέντρο του αγώνος. Διότι διεξάγεται ένας αγώνας, σκυρός αγώνας υπέρ της Αγίας Εκκλησίας. Ναι. Δεν ακούνε, λένε, δεν ακούνε. Ευρίσκομαι, λέγω, εδώ στις Αθήνας, διότι εδώ στην Αθήνα, στο κέντρο του ελληνισμού, διεξάγεται ένας σκυρός αγώνας δια τα δίκαια της Εκκλησίας. Είμαι και εγώ επιστρατευμένος, όπως πρέπει να είστε και εσείς. Είμαι επιστρατευμένος σε μια ηλικία που θα έπρεπε να είμαι εκτός μάχης. Αλλά στον πνευματικό αγώνα διαφέρει ο πνευματικός αγώνας από τον συνήθι πόλεμο. Στον πόλεμο νέες ηλικίες λαμβάνουν μέρος. Οι νέοι μόνο. Γέρος κανείς δεν επιστρατεύεται. Μένει στο σπίτι. Αλλά εδώ στον πνευματικό αγώνα τα πράγματα διαφέρουν. Όλες οι ηλικίες είναι επιστρατευμένες. Και οι γέροντες επιστρατευμένες, ναι, και οι γέροντες ακόμα όταν κινδυνεύει η Εκκλησία μας πρέπει να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Γέρον δεν είναι το 85 ετών ο Άγιος Πολύκαρπος, γέρον δεν είναι ο Επιφάνιος, γέρον δεν είναι ο Άγιος Αντώνιος. Και εγώ λοιπόν μέχρι τελευταίας αναπνοής ήθελα να αποθάνω υποστηρίζον τα δίκαια της Αγίας μας Εκκλησίας. Και όχι μόνο γέροντες, αλλά ακόμα και τα νήπια, τα μικρά νήπια. Τον άλλο μήνα, τέτοια μέρα, 15 Ιουλίου, εκεί στα σύνορα υπάρχει μια μικρά εκκλησία που πηγαίνω πάντοτε και λειτουργώ και μιλώ στους ακρίτας. Είναι, εορτάζει ο Άγιος Κήρυκος και Ιουλί, η οποία ο Άγιος Κήρυκος ή το μικρός νήπιο 4 ετών, και αυτό σε μαρτύρησε, ψελίζον το όνομα του Χριστού. Όλες λοιπόν οι ηλικίες είναι επιστρατεύσει υπέρ της δόξης της Αγίας μου Εκκλησίας. Μάλιστα. Τώρα ζητείτε νέα να σας πω από τον αγώνα αυτόν, ο οποίος παρουσιάζει διαφόρους φάσεις. Όπως σας είπα, είναι αγών διαρκείας. Εδώ με τη βοήθεια του Θεού έχουμε 3 ή 4 ομιλίες. Μία εδώ στην αίθουσα κατά τον μήνα Μάρτιον. Στο τέλος του Μαρτίου άλλη ομιλία εις τον Άγιο Παντελεήμονα. Κατόπι εδώ πάλι άλλη ομιλία. Αυτή η ομιλία νομίζω είναι η τετάρτη ομιλία. Η τελευταία ομιλία έγινε 3 Μαΐου. Και εδώ τότε είχαμε μια ελπίδα. Μια ελπίδα, ποια ελπίδα? Ότι δεν θα υπογραφεί το διάταγμα, το νόμος. Ο νόμος δεν θα υπογραφεί, ο νόμος. Έτσι ελπίζαμε ότι ο πρόεδρος δημοκρατίας, ο οποίος κατ' επανάληψη ομίλησε υπέρ της Ορθοδοξίας, δεν θα έβαζε την υπογραφή του κάτω από το επέσχυντο νόμων. Και όμως δεν περάσανε 3 Μαΐου, ομιλήσαμε εδώ, 8 Μαΐου, εβάφη κάλαμος, ον τρόπον στη δίκη του Ιησού Χριστού, λέγει ότι εβάφη κάλαμος. Και ο Πιλάτος ύστερα από πολλούς δισταγμούς, μολονότι η γυναίκα του, η Αγία Πρόκλα, η Κλαβδία Πρόκλα, τον ειδοποίησε να μην υπογράψει, να μην κάνει κακό, κάνει κανκόν. Αυτός όμως υπέγραψε την καταδίκη του Χριστού και ευάφη κάλαμος καταδίκης κατά του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, και στην περίπτωση αυτή, αν και ολόκληρος η Εκκλησία με τα δακρύων
απευθύνεται προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να υπογράψει το, να υπογράψει τον νόμο, αυτός τον υπέγραψε τον νόμο. Μαύρη ημέρα κατά την οποία ετέθη η υπογραφή του Προέδρου Δημοκρατίας κάτω από το, τον επέσχυντον αυτόν νόμο. Μάλιστα. Και βγήκε η εφημερής κυβερνήσεως. Ορίστε. Λοιπόν, πολλά έχουμε πει. Πρώτα, κοιτάξτε να δείτε την υποκρισία του αιώνος. Η εφημερίδα κυβερνήσεως έχει σταυρό. Ό,τι υποκρισίας, εκτιμώ την εντιμότητα, εκτιμώ την ειλικρίνεια, εκτιμώ την αρετή, εκτιμώ την αλήθεια. Αν ήσαν τίμιοι άνθρωποι αυτοί, όλοι αυτοί δεν έπρεπε σήμερα να βάλουν τον Τίμιο Σταυρό. Ο Τίμιος Σταυρός άρμοζε στα συντάγματα Κολοκοτρώνη, Κανάρη και Ερώων που επίστευαν στο Σταυρό. Ο Τίμιος Σταυρός δεν ανήκει στη σημερινή Βουλή και στους σημερινούς βουλευτάς, οι οποίοι πολλοί από αυτούς είναι μασόνοι. Να σβήσουν το Σταυρό. Να σβήσουν το Σταυρό. Και να βάλουν πεντάλφα, να βάλουν το σύμβολο του μασονισμού ή να βάλουν το σφυροδρέπανο ή ό,τι άλλο θέλουν, μόνο σταυρό να μην βάλουν. Διότι είναι μπαιγμός. Και είναι μπαιγμός του θείου και των ιερών στους θείων. Σταυρός. Και όταν βλέπει κανείς την εφημερίδα, είναι η μόνη εφημερίδα στην ανθρωπότητα που εκλείεται με το σταυρό. Λείψανον του αγώνος του 1021, αλλά είναι πλέον υποκριτικός ο σταυρός, γιατί δεν πιστεύουν κανείς στο σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λοιπόν, και όταν το βλέπει κανείς αυτό, νομίζει ότι όλα όσα γράφει μέσα είναι σύμφωνα με τον εσταυρωμένο. Όλα. Και όμως δεν είναι σύμφωνα με τον εσταυρωμένο. Είναι ενάντια προς την ηθική και προς τα δόγματα της αρχάς του Ευαγγελίου του Κυρίου ημώνος του Χριστού. Υπεγράφει. Και από κάτω λοιπόν είναι υπογραφές. Μία μόνο υπογραφή. Είναι, παρακαλώ, όλοι από κάτω υπογεγραμμένοι. Είναι 4, 5. Είναι ο υπουργός της παιδείας και θρησκευμάτων. Είναι ο υπουργός των οικονομικών. Με ενδιαφέρεται πολύ. Οι φορομπήκτες που ελίστευσαν τον λαό. Έχει το ελληνικό βασίλειο σε καμιά χώρα του κόσμου. Δεν είναι τόσο αγρία φορολογία όπως είναι στην Ελλάδα. Είναι επίσης υπογεγραμμένος, παρακαλώ, ο υπουργός της γεωργίας, που δεν ανοίγει τα μάτια του να δει ότι δισεκατομμύρια στρέμματα είναι ακαλλιέργητα. Ακαλλιέργητα. Επίσης είναι υπουργός, υπογράφει και υπουργός δημοσίων έργων Κουλουμπής, που ως έργων είναι Κουλουμπής. Και τέλος, εκείνος που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, που προηγουμένως είναι πάντοτε στους νόμους, ότι ετέθη μεγάλη σφραγή του κράτους και από κάτω το εξετάζει ένας. Και το γράφει, είναι ο υπουργός της δικαιοσύνης. Πολύ δίκαιος νόμος. Ο νόμος της αρπαγής και κλοπής και διαρπαγής, αυτή είναι, και πάνω ψηλά είναι ο πρόεδρος Δημοκρατίας Αργετάκης. Λοιπόν, ο νόμος όπως τον ονόμασε, επίσης δε και ένα άλλο, ότι παρακαλώ ο νόμος έχει νούμερο, για μετρήστε με τα δάχτυλα. Με τα δάχτυλα, από τον καιρό που κατέλησαν τη δικτατορία και ήρθε η νέα κατάσταση, από τότε μέχρι τώρα, για μετρήστε με τα δάχτυλα. Έχει νούμερο νόμων που βγήκανε φάμπρικα. Φάμπρικα το διαβόλο έγινε η Βουλή των Ελλήνων. Και έχουν βγει, παρακαλώ, 1.700 νόμοι. Έχει το αριθμό 1.700. Εάν δεν μετρήσουμε τους νόμους που έχουν βγει από το βασίλειο, από την εποχή που έγινε βασίλειο, έγινε κράτος, θα τους βρείτε 20.000 νόμοι. Θάλασσα νόμων. Και αυτή η θάλασσα των νόμων, τι είναι, το είπαν οι αρχαίοι πρόγραμμας, η πολυνομία είναι ανομία. Η πολυνομία είναι ανομία. Ανομία, δεν υπάρχει πλέον. Συγκρούονται. Ούτε δικαστές, ούτε δικηγόροι ξέρουν τους νόμους. Αντιφάσκει ο ένας με τον άλλο. Και γίνεται πάλι δικηγόρων, για να ξακριβώσουν τι λέει ο ένας νόμος ή τι λέει ο άλλος. Έτσι είναι. Επειδή λοιπόν ο λόγος γίνεται περί, υπογράφει από κάτω με τη μεγάλη σφραγίδα ο υπουργός δικαιοσύνης, δι' αυτό λοιπόν και εγώ θα είπω ο λίγες λέξεις περί δικαιοσύνης, θα ομιλήσω. Μα δικαιοσύνης είναι επίκαιρο το θέμα.
διότι τον νόμον αυτόν τον εχαρακτήρισε τον ακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου Επιτροπής του Αγώνος ως ανασιούργημα, ως ένδειξη μεγάλης αδικίας. Εμπρότης, λέμε ότι όσον αφορά την δικαιοσύνη, είναι μια λέξη πολύ συνηθισμένη, πάρα πολύ συνηθισμένη. Σε εφημερίδες, σε περιοδικά, σε βουλή, σε βουλές, σε πάσα εκδήλωση δημοσία ρητόρων και άλλων επιστημόνων κλπ. Η λέξη δικαιοσύνη ακούεται συχνά. Ακούεται επίσης στα δικαστήρια μέσα, τα οποία φέρουν απονέμουν, λένε ότι απονέμουν δικαιοσύνη. Ακούεται μέσα στα διεθνή συνέδρια, μέσα στο ΟΗΕ και παντού. Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη, ακούεται παντού. Και ύστερα από τη φλιαρία αυτή, τη μεγάλη φλιαρία περί δικαιοσύνης, πού δικαιοσύνη? Πού δικαιοσύνη? Όλοι κατ' το μάλλον ήτον αισθανόμεθα ότι όλοι έχουμε το αίσθημα της αδικίας. Όλοι, δεν υπάρχει, είμαι βέβαιος. Βέβαιος, αν ρωτήσω εδώ πέρα το πλήθος των 1.000-2.000 ανθρώπων που συνοστίζονται στην αίθουσα αυτή, όλοι σας έχετε νυγμούς, αισθανθείτε νυγμούς από κάποια αδικία του αιώνος τούτου. Και πολλοί έχετε χύσει μαύρια δάκρυα από τις αδικίες που γίνονται στον κόσμο αυτόν. Ο κόσμος της αδικίας είναι μέσα. Αδικούν μικροί και μεγάλοι. Αδικούν οι προϊστάμενοι τους υφισταμένους. Αδικούν οι αξιωματικοί τους στρατιώτες. Αδικούν οι πλούσιοι τους φτωχούς. Αδικούν οι εργοστασιάρχοι τους εργάτες. Αργοδικούν οι εργάτες τους εργαστασιάρχοι. Αδικούν οι καθηγητές τους μαθητάς. Αδικούν τα πάντα. Αδικούν τα κόμμα αδικία. Πού αδικία? Και στο μικρότερο κύκλο, το πιο αγιασμένο κύκλο. Ποιο είναι ο μικρότερο? Μέσα στην οικογένεια. Αδικούν πατέρα στα παιδιά τους, παιδιά τους πατέρα, άντρα στη γυναίκα, γυναίκα τον άντρα. Στάζει, αναστενάζει αυτός ο πλανήτης από τη δικαιοσύνη. Αυτά. Και ακούμε φωνή, ποια φωνή? Ακούμε τη φωνή των προφητών, του ΟΣΙΕ, ο οποίος λέγει ότι αδικία και πορνεία και μοιχεία και κλοπή και αρπαγή και αίματα σμίγουση τσέχινται επί της γης, σαν ένας μορμορώδης ποταμός κυλίεται πάνω στο πρόσωπο της γης. Οδέ, ο Ισαΐας φωνάζει με όλη τη δύναμη των πνευμόνων του, δικαιοσύνη μάθετε ενικούντες επί της γης, και ισχύει μέχρι σήμερον. Και αν υπάρχει ένας αιών, όλοι οι αιώνες είναι αδικίας, αλλά αν υπάρχει ένας αιών που είναι αιών αδικίας και εγκλήματος, των μεγαλύτερων εγκλημάτων, είναι ο παρόν αιών. Δεν υπάρχει άλλος αιών. Στάζει ο αιών αυτός από αίματα μυριάδων και από δάκρυα ανθρώπων που έχουν αδικηθεί. Μάλιστα. Είναι... Τι θα πει δικαιοσύνη? Τι θα πει δικαιοσύνη? Δικαιοσύνη είναι μια θέληση, είναι μια σταθερά απόφαση. Να αποδίδει κανείς σε κάστρο το αρμόζον, το εκείνο που πρέπει να του δώσει, το ίσον πράγμα. Τέτοιο είναι, ναι, κρατάει ζυγόν, ζυγαριά η δικαιοσύνη και ζυγίζει και απονέμει το δίκαιο. Πρέπει να αποδώσει το δίκαιο, το ορθό και το πρέπον. Γίνεται αυτό. Λοιπόν, θα υπενθυμίσω για να δώσω κάποια ευθυμία στο ακροατήριο από το στιγνό αυτό θέμα που εξετάζομαι. Θα αναφέρω τον Έσοπον, τον αρχαίον φιλόσοφον, ο οποίος αναφέρει περί δικαιοσύνης μία ωραία εικόνα, ένα μύθο. Ποιο μύθο? Ότι κάποτε, λέει, τα θηρία, τα άγρια, τα ζώα, απεφάσισαν να κάνουν, λέει, και αυτοί μία εταιρεία. Μία εταιρεία, μία συντροφιά, μία κοινωνία. Και μαζεύκαν λοιπόν το λιοντάρι, μαζεύτηκαν ο λύκος, μαζευτήκαν τα άλλα ζώα, κάνε παρέα μεγάλα. Στο τέλος, λέει, να φορτωθούμε, λέει, εμείς ήμεθα να φορτωθούμε, να πάρουμε και τον γαϊδουράκο, να φορτώνουμε τα θυράματα, να βγούμε, να κάνουμε θυράματα, να κυνηγήσουμε θυράματα. Και κατόπιν, λέει, θα τα μοιράσουμε εν δικαιοσύνη. Λοιπόν, κάνουν. Πήραν τον γαϊδουράκο, πήγανε στα δάση μέσα, κυνηγήσαν. Αυτό, όλη νύχτα, τη νύχτα, το πρωί που ξημέρωσε ο ήλιος, τα είχαν μαζέψει, τα φορτώσαν στη ράχη του γαϊδάρου και τα φέρναν σε ένα μέρος. Και εκεί έβαλε το λιοντάρι, ο βασιλεύς των ζών, έβαλε τον όνον να τα μοίρασε, τα λέει εσύ, σύντροφε. Σύντροφε, μοίρασε τα, λέει, αυτά τα πράγματα, λέει. Και ο γαϊδουράκος, ο αθώος, αν είναι αθώος και αυτός, έβαλε σε όλους το ίσο, το δικαιοσύνη, το ίσο. Πήρανε όλοι το ίσο, όλοι κοπιάσανε, όλοι τρέξανε, όλοι κοπιάσανε και έβαλε το ίσο σε όλα τα ζώα. Όσον έβαλε στο λιοντάρι, έβαλε και στα άλλα και στα άλλα. Μετά έρχεται ο Λέων, με τη χέτη, την υπερήφανον και λοιπά, να δει τη μοίρασά. Όταν είδε ότι και αυτός πήρε όσο πήραν οι άλλοι, τότε οργίστηκε, άρχισε να βρυχάται.
Και με την ουρά του που είναι θανατηφόρος η ουρά του λέοντος, του έδωσε μια στο γάτρο και τον σκότωσε. Πάει. Ήθελε το μεγαλύτερο να πάρει μερίδιο αυτός. Δεν του έδωσε το μεγαλύτερο μερίδιο. Ο αθώος έκανε δικαίαν διανομήν ο όνος και τον εκτύπησε με την ουρά του και απέθανε ο ταλέπορος ο όνος. Τώρα καλεί τη αλεπού. Ήταν και αλεπού στο μέσο. Αλεπού. Λοιπόν, εσύ λέει αλεπού, λέει τώρα, μοίρασέ τα, λέει, εκ νέου αυτά τα πράγματα. Η αλεπού που είχε μπροστά του αυτό το πάθημα, πονηρά που ήταν, τι κάνει. Πιάνει και βάλει τα 9 δέκατα του θυράματος εις την μερίδα του λέοντος. Τα 9 δέκατα, όλα σχεδόν. Έκανε ένα λόφον ολόκληρο. Ένα ολόκληρο λόφον. Και αυτοί οι άλλοι, κάνα φτερό, καμιά κότα, κάνα τέτοια μικρά πράγματα στους άλλους. Ναι, λοιπόν, μετά, λέει ο Λέων, αυτή είναι ωραία διανομή, λέει, πολύ ωραία διανομή είναι αυτή, μπράβο, λέει, μπράβο, ρε, λέει, πού, λέει, ποιος σε δίδαξε να κάνεις τη διανομή, το πάθημα του όνου. Λοιπόν, στον κόσμο αυτόν επικρατεί το δίκαιο, το λεόντιον δίκαιο, το λεόντιον δίκαιο, το λεόντιον δίκαιο. Λέοντες, οριόμενοι, είναι τα κράτη, τα μικρά, τα μεγάλα και ισχυρά. Και αυτή ακόμα η διανομή που έγιναν παγκόσμιος πόλεμος, πολεμούμε για τη δικαιοσύνη, φλιαρία, κωμωδία, υποκρισία. Πολεμούμε για δικαιοσύνη, εσύ Ελλάς μικρόν έθνος που είπε στο ιστορικό όχι και θυσιάσαν τα παιδιά σου και πεθάνε 500 από την πείνα και δυστυχία, εσύ θα έχεις μερίδιο μεγάλο, ήξιον, αντάξιο της ιστορίας σου. Και έγιναν λοιπόν οι γιάτρα και οι Τεχεράνοι και στην Ελλάδα τίποτα, οι λέοντες, λεόντιον δίκαιον. Μέσα στον κόσμο επικρατεί και όχι το δίκαιο του Χριστού και της Εκκλησίας. Λεόντιον δίκαιον, αυτή είναι το λεόντιον. Είναι το σύνθημα των αγρίων της θαλάσσης που λέει το μικρό ψάρι τρώει, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Τέτοιο δίκαιο υπάρχει στον κόσμο. Και θα με ρωτήσετε, δεν υπάρχει θεραπεία? Έτσι λοιπόν θα πηγαίνει ο κόσμος? Έτσι θα αναστενάζουν οι άνθρωποι από τα αδικήματα, τα πλήγματα της αδικίας που λαμβάνονται εις παγκόσμιον κλίμακα? Έτσι λοιπόν θα είναι αυτός ο κόσμος μαύρος και σκοτεινός για να ξεμαρώσει καμιά ημέρα, κατά την οποία η δικαιοσύνη δεν θα είναι απλώς μία λέξη, αλλά θα είναι μία πραγματικότητα και θα είναι όραμα, το όραμα θα γίνει πραγματικό. Δεν υπάρχει μια τέτοια ελπής, δεν υπάρχει φάρμακο. Υπάρχει φάρμακο. Ορίστε. Η Άγια Γραφή, φαρμακείο λέει ο Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος λέει είναι φαρμακείο. Από ό,τι ασθένεια πάσχης, ψυχική, άνοιξε να μην στο φαρμακό σου. Και επί του προκειμένου λοιπόν, φάρμακο δια το οποίο η ασθενής φύση του ανθρώπου, η οποία ρέπει προς την πλονεξία και προς την κλοπή και στην αρπαγή, αυτή η ασθενής φύση, η ασθενούς ανθρωπότης εξαδικιών και αρπαγών και άλλων αδικημάτων, αυτή η ασθενής θεραπεύεται. Πώς? Η θεραπεία της αδικίας, τη θεραπεία φάρμακων δικαιοσύνης, είναι η επιόρους ομιλία του Κυρίου ημών Ιησούς Χριστού. Και ειδικότερον, επί του προκειμένου, είναι ο πέμπτος μακαρισμός του Κυρίου ημών Ιησούς Χριστού. Ας τον ακούσουμε, ας αναπνεύσουμε οξυγόνων. Αχ, να είχα τη δύναμη του Χριστοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, να σας ερμηνεύσω αυτόν τον οποίο είναι λησμονισμένος αυτός. Λησμονημένος στην γενεά μας αυτός ο ψαλμός. Μακάρι, τι πει μακάρι. Ευτυχής, παρευτυχής. Δεν θα σας λείψει τίποτα. Ευτυχής. Ευτυχής στα σπίτια, ευτυχής η κοινωνία, ευτυχής στα έθνη, ευτυχής η ανθρωπότης. Υπό ένα όρο. Ποιον όρο? Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη. Και γεννά το ερώτημα. Υπάρχει δίψα δικαιοσύνης, πείνα και δίψα δικαιοσύνης? Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Και επ' αυτού θα απαντήσω δύο λίγο, αγαπητοί μου χριστιανοί. Λοιπόν, δίψα, πείνα είναι δύο φυσικές ανάγκες. Είδες τι κάνεις, πεινάς. Και όταν πεινάς, όταν αισθανθείς την πείνα, του νημού της πείνας, το παν κάνεις για να κορέσεις την πείνα σου. Όπως είπε και ο Κοσμάς, θα έρθει λέει η μέρα, λέει, που θα είναι μπροστά σου, λέει, λίρες θα πέφτουν μπροστά σου και δεν τα κοιτάζεις. Λίρες θα... Ζωρέψανε τα μάτια σας όλων. Λοιπόν, λίρες θα πέφτουν μπροστά σας, λέει, και δεν τις κοιτάζετε. Μα είναι δυνατόν ποτέ να πέφτουν λίρες μπροστά σας και μην κοιτάζετε? Θα πέφτουν λίρες και κοιτάζετε, γιατί θα υπάρχει μια ανάγκη, πιο μεγάλη ανάγκη. Και πιο μεγάλη ανάγκη θα είναι το ψωμί, θα είναι η τροφή. Και θα, για ένα στάχι του αγρού θα σκοτώνται 10 άνθρωποι. 10 άνθρωποι θα σκοτώνουν. Ποιος τον πάρει τον στάχι? Μάλιστα. Ανάγκη, η φυσική ανάγκη. Πεινά ο άνθρωπος. Διψά ο άνθρωπος. Ακόμη μεγάλη ανάγκη, διψά. Φανταστείτε, αν υποθέσουμε μη γέννητο,
όλα μπορείτε να υποθέσουμε, τα πλώνα φάνταστα, ότι καταστρέφεται η λίμνη του Μαραθώνος. Τι δίψα, θα αδειάσει η Αθήνα, θα τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Μια φιάλη ύδατος θα έχει ανεκτιμήτω αξία στα ίνα. Δίψα, ικανοποιείς τη δίψα σου, ικανοποιείς την πείνα σου, κάνεις το παν, όπως πεινάς και όπως διψάς και όπως καταβάλεις πάσαν προσπάθεια, δεν ικανοποιείς τα φυσικά ανάγκα σου. Πρέπει, άνθρωπα, είσαι χριστιανός, να κοπιάζεις και να μοχθείς ή να επικρατήσεις την ανθρωπότητα το δίκαιο. Αυτό είναι, αυτός είναι χριστιανός, δίκαιο, δικαιοσύνη, επικρατείς. Είχα, δεν είναι πολλές ημέρες που σε κάποιο προάστιο των Αθηνών συνήθισε ένα γέροντα, 95 χρονών, μου έκανε εντύπωση. Με πλησίασε, τον πλησίασε. Λέει, μου λέει σε μια στιγμή, τι λέει, μου λέει ένα λόγο. Εγώ λέει, εγώ ήπια νερό από το Σαγκάριο, μου λέει. Το Σαγκάριο, του λέω. Σαγκάριο. Εσύ ήπια νερό από το Σαγκάριο. Λέω, δεν ήπια νερό από το Σαγκάριο. Τι μου υπενθύμισε αυτός. Ότι προ 67 χρόνια οι αετοί της Ελλάδος, οι στρατιώτες της Ελλάδος, κάτω από τα συντάγματα των ιερών, της πίστεως και της πατρίδος, πλαστήρα και άλλων ιερών, ευάδιζαν προς την Άγκυρα. Αλλά πρώτα να φτάσω στην Άγκυρα, έφτασαν στη λεγόμενη Αλμυρά έρημο. Είναι κανείς εδώ πέρα, κανένας γέρος, θεάτος να μέσα στην αίθουσα, μέσα γέρος και ένας γυραλαίος 80 ετών, 85 ετών, που να είναι, που έχει περάσει την Αλμυρά έρημο, να βγει εδώ να τον δούμε. Είναι κανείς τέτοιος γέροντας, που ήταν στη στρατιά της Μικράς Ασίας και περάσανε την Αλμυρά έρημο. Αετούς τα 90 ετών. Είναι κανένας, δεν είναι εδώ κανείς. Όλοι είναι νέα γενεά. Περάσαμε την Αλμυρά έρημο. Τι πείνα, τι δίψα, τρομερά δίψα. Και μόλις πλησιάσαμε το Σαγκάριο, τον αδειάσαμε το Σαγκάριο. 100.000 στρατιώτες πέσαμε στο Σαγκάριο και πίναμε και πίναμε και πίναμε και πίναμε. Μάλιστα. Δίψα. Ον τρόπο λοιπόν οι στρατιώτες της Μικράς Ασίας, ισθάντησαν την δίψα και πέσανε στα ρεύματα του Σαγκαρίου. Τσέπινον, τσέπινον, τσέπινον. Έτσι κι εμείς πρέπει να πέσουμε στα νερά της δικαιοσύνης, να διψήσουμε τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, μια τέτοια δίψα δικαιοσύνης. Σαφηνίζω, η δικαιοσύνη κινείται σε τρεις κύκλους. Ο ένας κύκλος, ποιος είναι, είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να έχουμε να είμαστε δίκαιοι με τον εαυτό μας. Με τον εαυτό μας, είμαστε δίκαιοι. Α, θα πείτε, δίκαιοι. Δεν είμαστε δίκαιοι. Δίκαιοι. Θα ήθελα να μελετήσετε όλοι ένα θαυμάσιο λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου που λέγει ότι εκείνος που αδικεί τον εαυτό του, τον εαυτό σου λέει, ποιος τον αδικεί. Εκείνο τον εαυτό σου τον αδικείς, ο μεγαλύτερος που αδικείς είναι ο εαυτός σου, εσύ ο εαυτός σου αδικείς. Τον εαυτό σου μη αδικούντα, ούτε αυτός ο διάβολος μπορεί να σε αδικείς. Εάν εσύ προσέχεις τον εαυτό σου και δεν αδικείς τον εαυτό σου, ούτε αυτός ο διάβολος μπορεί να σε κάνει κακό. Ούτε οι άλλοι, ούτε κανείς. Τα αναπτύσσει αυτό θαυμάσια ο Ιερός Χρυσόστομος. Κανένα κακό δεν μπορεί να σου κάνει. Διότι η αδικία τι κάνει, η αδικία. Αδικών, αμαρτάνων, αδικείς τον εαυτό σου και συντέλει. Λόχαρο ο Μέθησος. Συμφορά κάνει τον εαυτό του. Συντέμει τη ζωή του. Πεθαίνει νωρίς από το αλκοόλ και πολλά τα πάθη τα ανθρώπινα. Λοιπόν, να είσαι δίκαιος με τον εαυτό σου. Να υπάρχει αρμονία μέσα στο ψυχικό σου κόσμο. Να προσέξει με αδικείς τον εαυτό σου, διότι σου έδωσαν εκτίμητα πράγματα ο Θεός και πρέπει να τα προσέξεις. Λοιπόν, ο πρώτος κύκλος, καμία αδικία στον εαυτό σας. Ο δεύτερος κύκλος, ο ευρύτερος, είναι ο άλλος, ο πλησίον. Ποιος ο πλησίον? Η μάνα μας, ο πατέρα μας, τα αδέρφια μας, οι γείτονες, οι συμπατριώτες, οι συνάδελφοί μας, η ανθρωπότης ολόκληρος. Να μην κάνεις κακό σε κανέναν άνθρωπο. Όχι μόνο στον εαυτό σου να μην κάνεις κακό, αλλά ούτε στους άλλους ανθρώπους να μην κάνεις κακό. Στηρίζεται αυτό επάνω σε φυσικό νόμο. Στηρίζεται επάνω στον νόμο που είπε ο Χριστός. Καθώς θέλετε να ποιώσει οι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Με άλλα λόγια, σε ρωτά ο Κύριος το Ευαγγέλιο. Θέλεις ο άλλος να σε κλέψει? Θέλεις ο άλλος να σε αρπάξει τα πολύτιμα πράγματα του σπιτιού σου? Θέλεις ο άλλος να πάρει το σπίτι σου, το χωράφι σου με ληστρικούς νόμους? Θέλεις. Όχι, λες. Όπως εσύ. Θέλεις ο άλλος να μην σε αδικεί, να μην αδικεί την περιουσία σου και εσύ δεν επιτρέπεται να αδικείς την περιουσία του άλλου. Μάλιστα, διότι η περιουσία, η μικρά περιουσία εννοώ, όχι η μεγάλη περιουσία, η μικρά περιουσία είναι αναγκαία για την ύπαρξη του ανθρώπου. Το ένα είναι αγαθόν, είναι η περιουσία. Υπάρχει κάτι άλλο ανώτερο αγαθόν, είναι η ζωή του ανθρώπου. Θέλεις ο άλλος να πάρει ένα μαχαίρι, να κόψει τα αυτιά σου, να κόψει τη μύτη σου, να ξεριζώσει τα μάτια σου, να βγάλει τα δόντια σου, να σε ακροτηριάσει, να σε κάνει ανάπηρο, να σε σκοτώσει το Θεό? Όχι. Όπως λοιπόν δεν θέλεις εσύ να ακροτηριάσεις τον άλλον, και εσύ πρέπει να προσέξεις να μην κάνεις κανένα κακό στους άλλους.
σέβω την περιουσία του άλλου. Μία δική στην περιουσία, μία δική και παραπάνω για όλους και ιδιαίτερος για εμάς τους Έλληνες, παραπάνω από την περιουσία και παραπάνω από την ζωή, είναι κάτι άλλο αγαθόν, ανώτερο διατσέ, είναι η τιμή. Θέλεις ο άλλος να συκοφαντήσει, θέλεις ο άλλος να προστογραφήσεις βάρος σου, θέλεις να ετοιμάσεις τη γυναίκα στο κορίτσι σου, θέλεις αυτά τα πράγματα, όχι. Και εσύ λοιπόν πρέπει να σεβαστείς την τιμή και την υπόλοιψη του άλλου, καθώς θέλετε να ποιώσει οι άνθρωποι ήδη και αυτοί στους υπομείους. Δίκαιος με τον εαυτό μας, δίκαιος με τους άλλους. Και τώρα πάμε στο δυσκολότερο. Α, τώρα είναι μεγάλος, είναι κύκλος ψηλός, ουράνιος κύκλος. Πολύ γίνεται μέσα. Στον πρώτο, υπάρχω. Στο δεύτερο, υπάρχω. Αλλά στον τρίτο, σπάνιος. Στον πρώτο κύκλο είναι. Στο δεύτερο κύκλο είναι. Στον τρίτο κύκλο, σπάνιο. Ευκολότερο να βρεις διαμάντια παρά να βρεις δίκαιων άνθρωπων υπό την τρίτη άποψη, την οποία και απόψε τονίζομαι ιδιαίτερος. Ποια είναι ο τρίτος ή τρίτος κύκλος? Όχι μόνο μία δική στον εαυτό σου, όχι μόνο μία δική στους άλλους, αλλά και όταν βλέπεις οι άλλοι να δικούνται, να τους υπεστηρίζεις μέχρι θανάτου. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ιστορία. Να θεωρείς το άδικο που γίνεται στους άλλους, το άδικο που γίνεται στους άλλους, να το θεωρείς σαν να γίνεται στον εαυτό σου. Και όπως εσύ υποστηρίζεις τον εαυτό σου όταν αδικείσαι, έτσι να υποστηρίζεις τους άλλους όταν αδικούνται οι άλλοι. Τίποτα, το σπιτάκι μας, στο καβούκι μας, κλειστήκαμε στο καβούκι μας. Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα το τι υποφέρει το ορφανό, τι το υποφέρει η χείρα, το τι υποφέρουν οι άλλοι. Το σπιτάκι μου είναι καλά. Πέραν τούτο δεν με ενδιαφέρει. Φωτιά και καταστροφή. Δεν είναι αυτός πολιτισμός, δεν είναι αυτός χριστιανισμός, δεν είναι αυτό αλληλεγγύη, δεν είναι αυτό που ζητάει ο Χριστός. Ότι πρέπει να μην επιτρέπεις να υπερασπίζεις το δίκαιο όπου αδικείται, όπου υπάρχει αδικία, να υψώνεις φωνή δικαιοσύνης και να συντελείς και εσύ για το δίκαιο του άλλου. Η δίψα αυτή της δικαιοσύνης είναι σπάνια και η δίψα της δικαιοσύνης είναι στοιχείο αγιότητος. Άμα δεν υπάρχει αυτή η δίψα, δεν είσαι Άγιος, ψευτοάγιος. Εγώ κάνω την προσευχή μου, εγώ κάνω την νηστεύω, εγώ κάνω ελεημοσύνες, εγώ κάνω τούτο, εγώ κάνω εκείνο, εγώ δεν ψευδόρτησα, εγώ δεν επόρνευσα. Ναι, αλλά δεν υπερστήρισες το δίκαιο του πλησίου σου, του γειτονό σου, του αδελφού σου. Μάλιστα, εδώ είναι δίψα. Λέγει ένας όσιος πατήρ της Εκκλησίας, κάθεσε λέει και προσεύχεσαι, γονατίζεις, προσεύχεσαι. Και η ψυχή σου πετάει. Υπάρχει πιο ωραία ώρα από την ώρα της προσευχής? Συνομιλεί ο Θεός, συνομιλεί ο άνθρωπος, ο πυλός με τον πλάστην του, με τον δημιουργό του παντός. Ευρίσκεσαι λοιπόν σε μία ανάταση, ψηλά. Πετάς, γίνεσαι χεροβήμ και σεραφείμ. Δεν πατάς στη γη, ευρίσκεσαι στα ουράνια. Έτσι, σαν τον άγγελο, γίνεσαι, προσεύχεσαι. Εάν είναι τη στιγμή εκεί που έχεις μία αντιάφτην έξαρση, μία αντιάφτην πνευματικότητα και γίνεσαι άγγελος προσευχόμενος, εάν τη φωνή εκείνη, αν την ώρα της προσευχής, ακούσεις βοήθεια, βοήθεια, να αφήσεις την προσευχή σου, να αφήσεις την προσευχή σου, σε να τρέχεις να τον βοηθήσεις. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο Χριστός. Ας τα κομποσκήνια στις του Άγιώρος. Κι άσε τα άλλα, κι άσε τα πάντα. Βοήθεια! Έτσι πάει το δίκαιο, χάνεται το δίκαιο. Χάνεται το δίκαιο. Το δίκαιο χάνεται. Στοιχείο λοιπόν απαραίτητο της αρετής, όπως την ζωγράφησε ο Κύριος εις τους μακαρισμούς, τους νέους μακαρισμούς, είναι η δίψα και η πείνα δικαιοσύνης υπό τους τριπλούς αυτούς κύκλους. Τον ένα ο εαυτός μας, το δεύτερο και ο τρίτος το κυριότερο, να αισθάνασαι τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Πόσο πίσω είμαι θα. Η Ελλάδα ήταν παράδεισος. Παράδεισος. Και δεν κυβερνούσαν οι κλέφτες και οι λοποδίτες και οι απατεώνες και οι φωνείς και οι εγκληματίες. Εάν το κακό που γίνεται στην Ελλάδα το αισθανόμαθα ως ίδιον κακόν, ως ίδια συμφορά και ξενιστόμαθα ως άνθρωπος. Τίποτε από αυτά. Τελείωσα διαφορία. Επήρθε τελεία διαφορία και λείπει αυτό το αίσθημα της δίψης και της πείνης της δικαιοσύνης στον κόσμο αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η πείνα και η δίψα της δικαιοσύνης. Λοιπόν, εμείς απόψε υπενθυμίζω ένα αρχαίο λόγιο. Το είπε ένας σοφός της αρχαιότητος που κάπως συμφωνεί κατά τη μακρόθεν με το πνεύμα του Ευαγγελίου.
Και τι λέει, διότι υπήρξαν προ-Χριστού χριστιανοί. Ναι, προ-Χριστού χριστιανοί λένε οι πατέρες Εκκλησίες. Ο Σοκράτης και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης δίνονται να ονομαστούν χριστιανοί προ-Χριστού, λέγουν οι πατέρες Εκκλησίας. Και υπάρχουν ειδωλολάτρε μετά Χριστό. Υπήρξαν χριστιανοί προ-Χριστού και ειδωλολάτρε μετά Χριστό. Και εμείς είμαστε ειδωλολάτρε με Χριστό. Τι λέγει ένας εκ των σοφών της αρχαίας εποχής. Όποιος, σύμφωνα με το θέμα αυτό, όποιος λαμβάνει δικαία αναφορμή. Όποιος λαμβάνει, παίρνει, όποιος δίνεται, όποιος παίρνει, όποιος λαμβάνει, δικαία αναφορμή να θυμώσει και να μην να διαθυμώνει, είναι φαύλος, είναι παλιάνθρωπος. Εμείς τι κάνουμε, θυμώνουμε για τα μικρά και τα ασήμαντα πράγματα. Και αμαρτάνουμε, αμαρτάνουμε για τα μικρά. Για τα μεγάλα και τα υψηλά δεν θυμώνουμε. Ο μεν εις θυμός για τα μικρά και τα ασήμαντα που προσβάλλουν το εγώ μας είναι αμαρτωλός θυμός. Ενώ ο θυμός για τα μεγάλα και υψηλά της πίστεως και της πατρίδος της κοινωνίας είναι άγιος θυμός. Δι' αυτό λέγει οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Η οργή είναι από το Θεό. Θεϊκιά οργή. Πυρ. Ιθοβαλήν επί της γης. Έτσι είναι τα πράγματα. Ότι δε η δίψα και η πείνα της δικαιοσύνης, η πείνα και η δίψα είναι στοιχείο αγιότητος και δεν μπορείς να ονομάσεις έναν άνθρωπο άγιο. Θα αναφέρω τέσσερα παραδείγματα εκ της Παλαιάς Διαθήκης, εκ της Αγίας Γραφής, εκ της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και τελειώνω των λόγων. Θα παρουσιάσω ότι οι Άγιοι είχαν δίψα δικαιοσύνης. Ανοίγω λοιπόν την Αγία Γραφή και παρουσιάζω έναν Άγιο στον οποίο αρμόζει μακάρι, πρόχριστο ήταν κι αυτός, μακάρι οι ελεημονές, μακάρι οι ποινώντες, οι διψώδη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται, ότι αυτοί χορταστήσονται θα ευχαριστούν. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η δίψα, ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Αβραάμ, μια εξαιρετική φυσιογνωμία. Πατριαρχική οικογένεια είχε. Δεν την έχει κανείς σήμερα πατριαρχική οικογένεια. Σήμερα 2, 3, 4, 5, σπάνιο πράγμα να συναντήσει οικογένεια πατριαρχική. Σβήσανε. Επάνω στην Πίνδο υπήρχαν πατριαρχικές οικογένειες. 20, 30, 40, 50, 60. Εγνώρισα στα χωριά της Πίνδου τέτοιες οικογένειες της Οπαναρέων. Πάνε πλέον, σβήσανε αυτές. Πατριαρχική οικογένεια ο Αβραάμ. Πόσοι μετρήστε, 318 ήταν. Γυναίκα, ο Ισαάκ, τα παιδιά, οι υπηρέτε, οι πάντες, βοσκοί μέσα εκεί είχαν μέσα μαζί και είχαν αγάπη. Μια μέρα χάθηκε ο ένας. Όπως ο Τσοπάνης μετράει τα πρόβατα, έτσι και ο Αβραάμ το βράδυ που ενύκτωσε μετράει το κοπάδι του, τα πρόβατά του, τους ανθρώπους του και βρίσκει ότι είναι 317, έλειψε ένας. Ποιος? Ο Λότ. Πού είναι ο Λότ, τον άρπαξα λέει, τον εχμαλώτησα. Αδιαφόρησε. Σε παρακαλώ. Αδιαφόρησε. Δεν αδιαφόρησε. Λέει, έχω 317. Ας χαθεί κι ένας. Όχι. Πάνε στρατιά. Κινείται πάνε στρατιά. Όλοι οι 317 πήραν τα όπλα και βγήκαν προς τα έξω και πολέμησαν και γονίστησαν εναντίον βασιλέων και ενίκησαν και ελευθέρωσαν τον Λότ. Έτσι είναι. Μακάριος Αβραάμ ότι είχες πείνα και δίψα δικαιοσύνης και ελευθέρωσες τον άνθρωπό σου, τον Λότ. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Θέτει άλλο μακάριον ο οποίος αυτό ήταν στον κύκλο των Αγίων, διότι τον δίψα δικαιοσύνη. Είναι ο Ιώβ, για διαβάστε τον Ιώβ. Τι λέει, ο τίτλος, ωραίος τίτλος είναι ότι το άμεπτος θεοσεβής δίκαιος, απεχόμενος απαντός πονηρού. Και ότι ακόμα παραπάνω ήταν ο προστάτης χειρών και ορφανών και αποστάριζε όλους τους ορφανούς αυτούς. Δίκαιος, μακάριος κι αυτός. Θέτε έναν άλλο, ο οποίος υπήρξε άξιος μακαρισμού, ήταν ο Μωυσής. Τι έκανε ο Μωυσής, είναι γνωστό την ιστορία του Μωυσέως, ότι μια μέρα που περπατούσε στο δρόμο, λέει, ένας Αιγύπτιος που ήτανε οι άνθρωποι της κατοχής, όπως στην εποχή μας ήταν οι Γερμανοί, ποιος τολμούσε, εγώ είδα ένα θέαμα, φοβερό θέαμα, τότε που ήταν Γερμανοί στρατιώτες, ότι ένα πεινασμένο παιδάκι και στον Πειραιά, ετόλμησε το καμένο πεινασμένο και γάντισε πίσω από ένα αυτοκίνητο στρατιωτικό που ήταν γεμάτο ψωμιά. Το άρπαξε πεινασμένο. Τον είδε ο στρατιώτης, ο γλωσσερός, ο Γερμανός, αυτή η φοβερή και απένη, κατέβηκε κάτω, άρπαξε το παιδάκι, έβαλε τα χέρια του στο γονάτο και τα σπάσε τα χέρια. Τακ, τακ. Κανείς δεν πλησίασε.
Κανείς δεν επλησίασε! Κανείς δεν επλησίασε! Ε, όπως λοιπόν τότε κανείς δεν επλησίασε να υπερασπίσει αυτό το παιδάκι, το οποίο με σπασμένα χέρια ή το χάμα στο δρόμο και εσφάδαζε, διότι ένας γερμανόφωνος, ένας ολόκληρος Γερμανός αυτός ετσάκισε τα κοκαλά του και δεν βρίσκεται ούτε ένας να τον υποστηρίξει και να διαμαρτυρηθεί, διότι πάθανε τα ίδια. Έτσι ακριβώς συνέβη στην εποχή του Μωυσέως. Στο δρόμο, λέει, εκεί ένας Αιγύπτιος Γερμανός στρατιώτης, το ίδιο κατοχή ήταν και τότε, τους είχαν κατοχή, έπιασε έναν αυτόν Ισραηλίτη, έναν Ιουδαίον, τον τζάτσισε στο ξύλο. Ξύλο! Πήρε τον πεθάνει. Την ώρα εκεί ποιος πέρασε, ποιος περνούσε. Κανείς δεν πλησίαζε. Ποιος πέρασε, ο πρίγκιπας. Πρίγκιπας, ναι, ο Μωυσής, πρίγκιπας ήταν. Πρίγκιπας. Μη πρίγκιπας ήταν. Μέσα στα ανάκτορα του Φαραώ, γνωστή ιστορία πως ευρέθηκε εκεί πέρα. Και όταν τον είδε, επλησίασε αυτόν τον Αιγύπτιο και του λέει: γιατί τον χτυπάς, γιατί τον αδικείς. Και αυτός αντεστάθηκε και τον σκότωσε. Υπερίσπισε τον Ισραηλίτη, τον αδικούμενο εκείνον, με κίνδυνο της ζωής του. Και όταν πλέον είδε γνώστη, και επειδή υπήρχε φόβος να γνωστεί, έφυγε από τα ανάκτορα που θα ήταν πρίγκιπας, με όλες τις ανέσεις και με όλα τα comfort της ζωής, έφυγε από τα ανάκτορα και πήγε 40 χρόνια στην έρημο και έγινε βοσκός να φωστεί τα πρόβατα. Και από μέσα από το κοπάδι τον πήρε ο Θεός για να τον κάνει αυτόν τον άνθρωπο, τον Μωυσή, ηγέτη ολοκλήρου λαού και νομοθέτη της ανθρωπότητος. Μάλιστα. Μακάριος η Αβραάμ, διότι υπερίσπισε στον Λότ. Μακάριος η Ιώβ, διότι υπερίσπισε χείρας και ορβανά. Μακάριος εσύ ο Μωυσή, διότι υπερίσπισες με κίνδυνο τη ζωή σου και το αξιωματό σου ένα Ισραηλίτη χτυπόμενο και δερόμενο. Μάλιστα. Τέτοι άλλο μακάριος, άλλος μακάριος. Θέλω να αποδείξω ότι μία ψευτοχριστιανή είμαι. Δεν φταίτε εσείς. Φταίνε οι ιεροκήρυκες, φταίνε οι θεολόγοι, φταίνε οι πνευματικοί πατέρες που περιορίσαμε την αγιότητα σε ένα στενό κύκλο. Σε ένα στενό κύκλο. Σε ένα στενό, πολύ στενό κύκλο. Κύκλο στενό. Στον πύρινο κύκλο δεν μπαίναμε. Στον εύκολο κύκλο μπαίναμε. Χριστιανοί των ευκολιών, ουχή της θυσίας. Πες μου τι σου στοιχίζει ο χριστιανισμός. Πες μου. Τίποτα στοιχίζει τώρα. Πες μου τι σου στοιχίζει ο χριστιανισμός. Να σου πω πόσο κρατίον είσαι. Λοιπόν, πάμε σε άλλον μακάριον, ο οποίος κινείται στον κύκλο των πύρινων της υπερασπίσεως του δικαίου. Είναι ευρισκόμεθα στην εποχή, κατά την οποία στην εποχή του Ηλία, του προφήτου Ηλία, πύρινος ήταν αυτός, υπερασπιστής του δικαίου, ότι στην εποχή εκείνη απ' έξω σε κάποια ραχούλα ήταν ένα μπέλι, ένα μπελάκι μικρό. Το είχε το αμπελάκι αυτό ένας φτωχός, φτωχότατος. Και ξέρετε πώς είναι οι φτωχοί αγαπούν τα κτήματά τους, τα μικρά. Πηγαίνουν στο χωράφι και θυμούνται τον παππού, θυμούνται τον πατέρα, θυμούνται το αυτό και συγγενούνται και κλαίουν και ποτίζουν τα χώματα της γης με τα δάκρυά τους. Άγιοι άνθρωποι. Λοιπόν, είχε ένα ωραίο αμπέλι, το καλλιεργούσε και το απέδινε καρπών. Το είδε η Αχάβ, το είδε ο Αχάβ, το είδε η Εζάβερ και τον καλέσανε. Λέει, θέμε το αμπέλι σου, είναι καλό αμπέλι. Θέλει να μας δώσει τα αμπελάκια σου. Και αυτός, θα σε πληρώσουμε, θα σου δώσουμε λεφτά, όσα θέλεις. Δεν σας το δίνω. Όσα και να μου δώσετε, εγώ δεν σας το δίνω. Είναι του παππού, είναι γενναιό και εγώ θα το κρατήσω. Δεν μας το δίνεις. Την άλλη μέρα τον σκότωσε. Ποιος τον υπερίσπισε, ούτε ένας. Μόνο στις άγριες συζητούσανε παντού. Βλέπεις τι έκανε ο βασιλιάς, τι έκανε ο βασιλιάς, τι έκανε ο βασιλιάς. Και αν παρουσιάζονται εκείνη την ώρα ο βασιλιάς, θα τον χειροκροτούσανε. Ναι, ναι. Ένας παρουσιάστηκε, ένας γίγας του πνεύματος και του καθήκοντος που εδίψα και επίναν δικαιοσύνη. Και αυτός ήταν ο Ηλίας, ο οποίος πήγε τον ήλεξε δρυμύτατα και του είπε: έννοια σου, εσύ έχεις στο αίμα ενός ανθρώπου, τα σκυλιά θα γλύφουν το αίμα σου, εσύ και της γυναικός σου. Ναι, αυτός είναι. Μακάριος, είπε ο Ηλίας, ότι υπερίσπισε στα δίκαια ενός πτωχού ανθρώπου. Μάλιστα. Θέτε άλλο παράδειγμα. Παράδειγμα. Είναι η εποχή του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, ο βασιλεύς, όπως γνωρίζετε όλοι, ήταν στην εποχή ήταν ένας γενναίος αξιωματικός, ήρωας, με παράσημα. Ουρίας λεγόταν, σπουδαίος ήταν, σπουδαίος. Διέπρεπε, αλλά είχε μια ωραία γυναίκα. Θαυμασίας καλονής γυναίκα, την Βερσαβέ. Και ενώ ο Ουρίας στην πρώτη γραμμή του πυρός εμάχετο, ο Δαβίδ ημάρτησε με τη Βερσαβέ. Και ήθελε να την πάρει η γυναίκα του,
αλλά δεν μπορούσε να την πάρει η γυναίκα του, και τότε διέταξε το στρατό να τον βάλουν στην πρώτη γραμμή, πάλι στην πρώτη, και σκοτώθηκε ο Ρίας, και έτσι την πήρε την Βρυσαβέα στην άκρη. Το έγκλημα ή το φανερόν, το συζητούσαν όλοι. Κανείς δεν τολμούσε να με πει τίποτα. Κανείς, απολύτως, ένας μόνο. Παρουσιάστηκε ο Νάθαν. Ο Νάθαν, σαν αστραπή, σαν κεραυνός. Παρουσιάστηκε στα νάκτορα και τον ήρεξε τρεμύτατα με μια ωραία παραβολή. Αυτός ήταν και ο Δαβίδ, μετανόησε και έκλαψε και συνέθεσε τον 50ο ψαλμό. Μακάριος, επαναλαμβάνω, Αβραάμ, διότι περίσπισε στον Λότ. Μακάριος Ιώβ, υποστηριχτής φτωχών και ορφανών. Μακάριος ο Ηλίας, ο οποίος περίσπισε, Μωυσής που υπερίσπισε τον αδικούμενο Ισραηλίτη. Μακάριος εσύ ο Ηλίας που υπερίσπισε τον Ναβουθέν. Μακάριος εσύ, ο Νάθαν, ο προφήτης. Μακάρι κι άλλοι, αναρρύθμιτο σκιά. Εμπρός, εμπρός, μετρηθούμε με αυτά τα αναστήματα. Μετρηθούμε με αυτά τα αναστήματα. Μετρηθούμε με αυτά τα αναστήματα. Να δεις, μη μετράς τώρα εαυτό σου με μικρό πύχη. Με μικρό πύχη μετρούσε την ηθική οι Εβραίοι. Με μικρό, οι αρχαίοι. Με μεγάλο, εδώ μας έδωσε μεγάλο πύχη ο Χριστός. Ποιος είναι ο μεγάλος πύχης που θα μετρούμε τον εαυτό μας για τον βλέπουμε λυπή, είναι ο Σταυρός του Κυρίου. Έτσι, να το μετράς τον Σταυρό. Το Σταυρό του Κυρίου να μετράς τον εαυτό. Το θα δεις ότι είσαι ένα σκουλίκι, ένα τυποτένιος άνθρωπο με στη γη. Και όχι να κλείσει το καβούκι σου και να νομίζεις ότι είσαι για κάθε κακό. Το τονίζω. Για κάθε κακό που γίνεται στην πατρίδα μας, όλοι έχουμε την ευθύνη. Όλοι την ευθύνη. Και η Ελλάδα δεν θα καταντούσε αυτό το χάλι που κατήτησε, εάν όλοι μικροί και μεγάλοι υπερασπίζουμε τα δίκαια των ανθρώπων. Τώρα θα ανοίξω ακόμα την εκκλησιαστική ιστορία για να παρουσιάσω 2-3 παραδείγματα από την εκκλησιαστική ιστορία, για να δείτε παραδείγματα ηρώων. Είναι πρώτον, είπαμε 318. Αυτό το νούμερο σας θυμίζει δήμονα σήμερα, το 300. Όσοι παρακολουθούν την εκκλησία, χθες στον Εσπερινό διαβάστηκε αυτή η περικοπή του Αβραάμ, και η οποία σημασία όν τρόπων ήταν 318 άνδρες οι οποίοι υπερίσπησαν τον Λότ, υπερίσπησαν τον Αβραάμ, τον Ισενδό. Έτσι και στην εκκλησία μας παρουσιαστήκαν 318 άνδρες, υπέροχοι και μεγάλοι και υψηλοί, οι οποίοι εδίψουν και επίνουν τη δικαιοσύνη, διότι παρουσιάστηκε την εποχή τους ένας που διέπραξε τη μεγαλύτερη αδικία, τη μεγαλύτερη αδικία των αιώνων. Δεν ειδίτσε άνθρωπον, ειδίτσε το Χριστό, ο οποίος δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος όπως είναι οι φιλόσοφοι, αλλά είναι αυτός ο Θεός, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι ομοιούσιος, αλλά ομοιούσιος το Πατρί και το Υιό Πνεύματι. Ειδίτσισε λοιπόν και ύβρισε τον Χριστόν. Και τότε τι έκαναν αυτοί, μένα ρωτάτε. Εμένα ρωτάτε. Ρωτάτε. Τι ήθελα να το ξέρω. Ποιος ερεύσε μας το πει σήμερα. Μένα μου αρέσει αυτό το. Στους Ένους είναι αυτό. Στους Ένους, έξοχος ύμνος των πατέρων. Έξοχος ύμνος των πατέρων. Που λέει μέσα περί δίψης δικαιοσύνης. Τι λέει. Όλοι συλλεξάμενοι ποιμαντικήν επιστήμην και θυμών κινήσαντες των δικαιότατων. Εθύμωσαν. Εθύμωσαν. Οργίστησαν. Για τα μέλια τα χωράφια τους. Όχι. Εάν ευρυζόταν οι ίδιοι θα τους συγχωρούσανε. Αλλά ότι όλα που υβρίσκε το πρόσωπο, το υπερπάν πρόσωπο, το υπερπάν πρόσωπο του Ιησούς Χριστός, κινήσαντες λέει θυμών των δικαιότατων, των δικαιότατων θυμών. Ενδικότατα υπέρ τους βαρύς και ενημώδεις λύκους της φενδόνη του πνεύματος εξφενδονίσαντες της εκκλησίας πλήμερα. Εθύμωσαν, επήραν ενδικότατα, εκθύμωσαν λέει δικαιότα των θυμών. Έτσι είναι, έτσι είναι. Κατάλαβες, αυτό είναι δίκαιος θυμός.
Δίκαιος θυμός τον οποίο είχε και ο Χριστός, ο πράος και ταπεινός στην καρδία. Πράος. Είδε όμως μια περίπτωση κατά την οποία ο Χριστός οργίστη, όχι απλώς οργίστη, επί του Ευαγγέλιου, και είπε: μη ποιεί τον οίκο του πατρός σου. Θυμώνεις για τα μικρά και ελάχιστα. Θυμώνεις εσύ ο άντρας, γιατί η γυναίκα δεν σου μαγείρεψε καλό φαγητό. Είσαι μικρός και ασήμαντος. Είσαι μικρός και ασήμαντος. Και θυμώνεις λοιπόν για τις αδικίες που γίνονται στον κόσμο και σκεπάζεις την εμπρά. Θυμώνεις εσύ η γυναίκα για τα μικρά και ασήμαντα και δεν θυμώνεις για τα μεγάλα και ψηλά. Δεν είσαι χριστιανός. Δεν είσαι χριστιανός. Δώστε μου, δώστε μου, δώστε μου άντρες, γυναίκες, παιδιά να έχουν αυτό τον θυμόν, τον δικαιότατον, τον αγιότατον θυμόν. Δεν να θριαμβεύσουμε, να νικήσουμε, να φύγει το κακό από τον κόσμο ολόκληρο. Θέτε άλλο παράδειγμα. Μακάρι λοιπόν οι 318 πατέρες, μεταξύ των οποίων μάλιστα λέγει παράδοση ήταν ο Άγιος Νικόλαος. Και όταν ο Νικόλαος, που ήταν ο λίγων γραμμάτων, άκουσε τον Άριο να βλαστημάει, να λέει για τον Χριστό, δεν συγκρατήθηκε, δεν συγκρατήθηκε, δεν συγκρατήθηκε. Τον επλησίασε και του έδωσε ένα ράπισμα. Αγιασμένο το χέρι του Άγιου Νικολάου, αγιασμένο, που εράπησε τον Άγιον, τον Άριον, για να μην πάψει να βλαστημάει τον Χριστό. Κάτι τέτοιο λέγει, λέγει και ο Άγιος Κοσμάς, το λέει, παρόν το λέει ο Άγιος Κοσμάς. Ακούς, λέει, στο δρόμο, ακούς, λέει, στο δρόμο να βλαστημάει ένας τον Χριστό, την Παναγιά. Λοιπόν, λέγει, ακούς να κάνεις μέσα σου την εξής κρίση, να πεις, λοιπόν, να τον καλέσεις, να τον συμβουλεύσεις μια, δυο, τρεις φορές. Αλλά αν δεν σε ακούσει, λέει, έχεις χέρι, χτύπα το βλάστημο, χέρι που θα χτυπήσει το βλάστημο, θα γιάσει. Μάλιστα. Σε μια πόλη της Γερμανίας, αχ, εμείς μείναμε σε ένα στενό περιθώριο αγιώτος. Δεν φταίνε οι χριστιανοί, φταίνε οι ροκύρκες, φταίνε οι θεολόγοι, φταίνε οι ποιμένες που δεν διδάξανε τους χριστιανούς να μάχονται για τα μεγάλα και υψηλά. Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται. Ναι, λέει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, θα γιάσουν τα χέρια. Και αυτό που δεν κάναμε εμείς, μου είπε κάποιος στη Γερμανία, σε μια πόλη μικρά της Γερμανίας, δεν ακούγεται βλαστήμια. Λέω, περίεργο, δεν βλαστημάει κανείς σε μια πόλη της Γερμανίας. Μου είπε και το όνομά της, το διαφέρει. Γιατί, λέει, βλαστημούσανε πολύ, αλλά συμμαχήσανε και είπαν το εξής: όταν ακούσουμε βλάστημο, θα τον ραπίζουμε όλοι. Μόλις μπορεί να ακούνε ένα βλάστημα, όλοι τον ραπίζανε. Όλοι, όλοι. Και έπαυσε, έσβησε η βλαστήμια. Έπαυσε η βλαστήμια. Τώρα ακούω, ακούς, αδιαφορείς. Α, άμα πούνε για τον πατέρα σου, για τη μάνα σου, αν πούνε καμιά λέξη, πιες το κάτω στην ταβέρνα του Πειραιός, κάποιος εκεί πέρα είπε, κάποιος εργατικός άνθρωπος, είπε εκεί πέρα, δεν λέγω να υβρίζομαι τους αρχηγούς των κομμάτων, δεν τέτοιο πράγμα, δεν τους συνιστώμαι, αλλά τέλος πάντων πάνω στο θυμό του, βασανισμένος, τυραννιμένος, αδικημένος, βασανισμένος, τους συμπαθώ πολύ αυτούς τους ανθρώπους. Εκεί είπε έναν κακό λόγο για τον πρωθυπουργό της χώρας. Κραπ! Δύο χρόνια φυλακή. Κραπ! Δύο χρόνια. Ω, πατρίδα! Αυτός που βλαστημάει, βλαστημάει, που λέει κακό λόγο για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πιάνει δύο χρόνια φυλακή. Μικρός, μικρός ο Χριστός, μικρά η Παναγιά, μεγάλη, μεγάλος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και μεγάλος ο πρωθυπουργός και μεγάλο όλα τα ανρίκελα αυτά που είναι μέσα στο αυτό. Λέει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ακούς, λέει, πες εσύ γυναίκα στον άντρα σου, λέει, άκουσε άντρα μου, να βλαστημήσεις, πες εσύ ο άλλος, να βλαστημήσεις τη μάνα μου που με γέννησε, σε συγχωρώ, να βλαστημήσεις τον πατέρα μου, σε συγχωρώ, να βλαστημήσεις τον Χριστό και την Παναγία μου, δεν έχω μάτια να σε δω. Αχ, πώς θα ήθελα αυτά τα χειροκροτήματα να γίνουν πρακτικά, να γίνουν εφαρμογή, να δείτε πώς θα αλλάξει το πρόσωπο της γης. Άλλο παράδειγμα, περάσανε η ώρα, ρε παιδιά. Όχι. Λοιπόν, μια ώρα να με ειδοποιήσετε. Λοιπόν,
Τέτε άλλον μακάριον, μακάρι οι ποινώντες, οι διψώντες, οι δικαιοσύνοι ότι φορταστήσονται. Ένας μακάριος, πέφτω και τον προσκυνώ. Όλοι οι δεσποτάδες να μαζευθούμε, 78 δεσποτάδες. Το νιχάκι δεν το κάνουμε. Το νιχάκι δεν τον κάνουμε. Είναι ο Μέγας Βασίλειος. Λοιπόν, τι έκανε. Στην εποχή του ήταν μια γυναίκα χείρα. Ωραία γυναίκα, με χρήματα, με περιουσίες, αφοσιωμένη στο Θεό. Πέθανε ο άντρας, δεν παντρεύομαι λέει πλέον εγώ. Δεν παντρεύομαι, στο Χριστό λέει. Ό,τι έχω στην εκκλησία, ό,τι έχω στους φτωχούς, ό,τι έχω στο ορφανά. Την έβαλε στο μάτι ο άρχοντας της πόλεως. Και την επίεζε με όλα τα μέσα να την πάρει, όχι για την ωραιότητά της τόσο, όσο για τα λεπτά της. Την επίεζε, διωκωμένη από αυτόν, από τον άρχοντα της εποχής εκείνης, τον εραστή της, αναγκάστηκε, πήγε και χτύπησε. Καταφύγιον! Ποιο το καταφύγιον? Ο επίσκοπος βέβαια καταφύγιον των φτωχών. Την έδιωξε, όχι. Την παρηγόρησε. Το έμαθε ότι κρύβεται στη Μητρόπολη, στον Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. Το έμαθε και λύσαξε. Και στέλνει στρατιώτας και βουτάνε τον Μέγα Βασίλειο. Τον βουτάνε! Και τον οδηγούνε με απόσπασμα ενώπιον του διοικητηρίου. Εκεί το έμαθε ο κόσμος. Το Βασίλειο! Το Βασίλειο! Αφήσανε οι γυναίκες τα αργαλιά τους. Με αργαλιά ήταν τότε. Τα αργαλιά τους πήραν τις κερκίδες των αργαλιών. Αφήσανε και τις στάδες τα σφυριά των. Αφήσανε οι μάγειροι τα μαγειρία τους. Αφήσανε τα σχολεία, τα παιδιά. Όλος ο λαός. Το Βασίλειο, το Βασίλειο, το Βασίλειο. Αναγκάστηκε τον παρέδωσε το Βασίλειο. Ποιο να θαυμάσουμε? Το Μέγα Βασίλειο που υπερίσπησε μια δυστυχισμένη γυναίκα. Ή να θαυμάσουμε αυτόν τον λαό, ο οποίος όταν ήκουσε ότι είναι αιχμάλωτος, ο Μέγας Κωνσταντίνος σηκώθηκε ολόκληρος και εξίωσε την ελευθεριά του και τους δύο. Μακάριος η Βασίλειε, Πάτερ ημών, ο Άγιε Πατέρα, που δεν είσαι μόνο φιλόσοφος και νηστευτής και εγκρατευτής και διδάσκαλος ειδικής και ο αρχηγός μοναχικού βίου, αλλά ίσον και ένας που η καρδιά σου εφλέγεται από τον πόθον του δικαίου. Αλλά και μακάριος ο λόγος εκείνος που σηκώθη ολόκληρος και ζήτησε την ελευθερία του πνευματικού του πατρός. Θέτε ένα άλλο, φεύγω πλέον, τελειώνω, αναφέρω ένα τελευταίο παράδειγμα. Πάω στην πόλη των ονείρων μας που με εξίωσε εμένα το γέροντα να το επισκεφθώ και χαίρω, διότι αυτή δεν είμαι υπέρ, λοιπόν, η κασέτα η οποία λέγει εντυπώσεις μου από Κωνσταντινούπολη έγιναν άρπαστος και όλοι θέλουν να ακούσουν τα νέα της Κωνσταντινούπολης που ήταν το θέμα της προηγουμένης ομιλίας. Πάμε στο 1450-60, τα πρώτα χρόνια της Αλώσεως. Σουλτάνος ποιος είναι? Ποιος Σουλτάνος? Ο Μωάμεθ, ο Πορθητής. Σούζο, κλαρίνο καθότανε οι ηγεμόνες της Ευρώπης. Τρόμος και φόβος ολοκλήρου της ανθρωπότητος ήτου. Ποιος δεν τον αποβήθηκε, άλλος δεν τον αποβήθηκε. Ποιος? Ότι την εποχή εκείνης μέσα στα ανάκτορα ένα γρακύρος, μέσα στο Μωάμεθ ήταν ένας γρακύρος Έλληνας, ο οποίος τι έκανε? Ήθελε να διώξει την όμορφη γυναίκα του, μην ευσεβεστά την γυναίκα και να πάρει μια άλλη γυναίκα. Και πήγε στον Πατριάρχη, του λέει: Γιώκ, το Ευαγγέλιο δεν σου επιτρέπει, δεν σου το δίνω. Μα δεν σου το δίνω το διαζύγιο. Μα δεν σου το δίνω το διαζύγιο. Τελείωσε. Το Ευαγγέλιο δεν με αφήνει. Πάει και κλαίεται, κλαψουριάζεται στο Μωάμεθ. Αφέντη, συ κυβερνά τον κόσμο, συ διατά του πάντα. Κάνει, επιτρέπεται ένα παπά να μην με βακού, να μην αυτόν, να μην αυτός. Σε παρακαλώ, κάλεσε τον και διέταξε τον να βγάλει το διαζύγιο. Ο Μωάμεθ εδέχθη. Και να λοιπόν, απόσπασμα, συλλαμβάνουν τον Άγιο, τον Αγιότατο, Ιωάσαφ, Ιωάσαφ, τον Πατριάρχη, τον πιάνουν, τον δένουν μαζί με τον πρωτοσυγγελόν του και τον πάνε κατευθείαν εις τα ανάκτορα του Μωάμεθ. Με την τσιμπούκα του εκείνος ξεπλωμένος στον καναφέ του, νικητής ή θριαβευτής κλπ. Του λέει: Εσύ είσαι ο Πατριάρχης, εγώ είμαι ο Πατριάρχης. Σε παρακαλώ πολύ, σε διατάσσω μάλλον να δώσει διαζύγιο στον Αμυρούτζη, διότι είναι πιστός μου δούλος. Διαζύγιο δεν δίνω. Τι είπες? Τι είπες, δεν είσαι διαζύγιο σε μένα, το λες αυτό? Θα σου κόψω χέρι, τα γένια σου, τα χέρια, και τα χέρια μου και τα χέρια, τα πόδια μου να με κόψεις, διαζύγιο δεν δίνω. Και έφυγε και δένωσε το διαζύγιο και εξεθρονίστηκε και έπεσε από τον θρόνο, το δε πρωτοσυγγελό του κόψανε τη μύτη. Τον κόψανε. Τι αυτά παραδείγμα. Μακάριος Ιωσάφετ, ο οποίος χάρην τιμής, χάρην το Ευαγγελίο εθισίας σε έναν θρόνο. Ακουέ το ταύτα κυριαρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και αν υπάρχει κάποιος μεταξύ των ιεραρχών, ο οποίος δηλειά, δηλειά, δηλειά,
Δηλαδή αν υπάρχει, πρέπει να αποκτήσει θυμού τον θάρρος και να είναι έτοιμος να μην υποκύψει εις τους νέους σουλτάνους της πατρίδος μας, οι οποίοι αξιούν να εκτελέσουμε τα διατάγματά τους. Ελλάδα μας. Την Ελλάδα. Τώρα λοιπόν τι προσπαθούν? Προσπαθούν να γίνει και η Εκκλησία μας. Αυτό το κατάλαβαν. Πολύ ολίγοι το κατάλαβαν. Η Εκκλησία μας να μην είναι πλέον η Εκκλησία του Χριστού μας, αλλά να γίνει η Εκκλησία Τσίτσιος. 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 Ξέρεις τι θα πει αυτό? Ξέρεις τι θα πει αυτό? Εκεί είναι προσβάλλη, δεν είναι για τα χωράφια, δεν είναι για τα μπέλια, δεν είναι για τα σπίτια. Το είπα, το επαναλαμβάνω, ας τα πάρουν. Εμείς κρατούμε κάτι μεγάλο και υψηλό. Η Εκκλησία μας να μην είναι ανεξάρτητος, ελευθέρα, ζωντανή και δυνατή. Αυτό είναι το μεγάλο όνειρό μας. Και είναι ανάγκη να μην είναι ανεξάρτητος και υψηλή και μεγάλη. Διότι μόνο μια τέτοια ανεξάρτητος Εκκλησία θα μπορέσει να ομιλήσει με γλώσσα Μεγάλου Βασιλείου και με γλώσσα των Πατέρων. Να μην είναι σκλάβα, σκλαβωμένη η Εκκλησία μας. Το κράτος, μεγάλη υπόθεση αυτό το κράτος. Το κράτος, το σημερινό κράτος, εμπήκε παντού, σε όλους τους τομείς. Εμπήκε στην παιδεία, για να διδάσκονται στην παιδεία, κυριαρχεί στην παιδεία. Τρόμος οι δασκάλοι. Σιωπή. Λοιπόν, μπήκε στην παιδεία, κυριαρχεί στην παιδεία και διδάσκουν αναγκαστικώς οι καθηγητές και οι δάσκαλοι ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τη μαϊμού. Εξουσιάζουν στον τομέα της παιδείας, εξουσιάζουν στον τομέα των οικονομικών, που βάλανε φόρους τέτοιους που κανείς σε κανένα πλανήτη δεν υποφέρει ο ελληνικός λαός από τους φόρους όπως υποφέρει η Ελλάς από τους φορομπίκτας, τους μεγάλους από τους φορομπίκτας, τα οποία τρώνε και σπαταλούν τα εκατομμύρια του λαού μας. Εμπήκαν στο στρατιωτικό και στρατηγούς έκαναν όλους του κόμματος για να κυβερνούν αυτοί αιωνίως. Μπήκανε στην αστυνομία και η αστυνομία μας πλέον είναι κλαδική και όχι καθαρός πλέον χριστιανική και ελληνική αστυνομία, η οποία υπηρετεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις αυτών. Μπήκανε ακόμα και στον ευγενέστερο τομέα του έθνους που είχε μια λεπίδα ο λαός μας. Και ο ευγενέστερος τομέας είναι δικαιοσύνη, και εκεί μέσα στη δικαιοσύνη μπήκανε για να μην έχουμε δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Ένα μόνο έμεινε, ένα μόνο έμεινε. Έμεινε μόνο η Εκκλησία του Χριστού, το μόνο όχυρο που έμεινε. Και τώρα η σπήρα των αθέων, με επικεφαλής αυτών των πρωθυπουργών της χώρας, εμπήκε μέσα εις το όχυρον αυτό, για να την κάνει σκλάβα την Εκκλησία, να βουλώσει την Εκκλησία, να την κάνει δούλε Εκκλησία, και αφού τα κάνουν θάλασσα σε όλους τους τομείς, να κάνουν θάλασσα και την Εκκλησία του Χριστού μας. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, έχω γράψει. Όποιος θέλει να δει τις αντιλήψεις μου, έχω κάνει το 666. Διαβάστε, διαβάστε. Μην ανακατεύουμε θέματα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Μιλούμε για μεγάλα θέματα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα να κλείσουν, να βουλώσουν. Είναι προσβολή. Δεν προσβάλλονται. Τι λέγουν? Το σύμβολο της πίστεως, ένα από τα άθρα της πίστεως, το ενάτο λέει, πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Εάν γίνει νόμος, εάν εμείς οι αρχιερείς εφαρμόσουμε τον νόμο, οι κυρίες εφαρμόσουν τον νόμο, πρέπει να το σβήσουμε αποστολική. Διότι αποστολική δίκη εκκλησία, εκεί το αποερείς και πρεσβυτέρους Αγίους. Πρέπει να το σβήσουμε το αποστολική και γράψουμε πιστεύουμε εις μίαν Αγίαν Τρίτσιον. Τρίτσιον και Παπανδρέμ. Όχι, 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 όχι. Thank you.
Με τη βοήθεια του Θεού θα τους διδάξουμε ότι έχετε δικαίωμα να νομοθετείτε για την παιδεία. Δεν έχετε και εκεί δικαίωμα. Έπρεπε να σηκωθούμε. Έχετε δικαίωμα να νομοθετείτε για το Υπουργείο των Οικονομικών και εκεί δεν έχετε δικαίωμα. Έχετε δικαίωμα να νομοθετείτε για όλα. Για ένα πράγμα δεν έχετε να δικείτε. Καφώνται, σηκώνται στην πουκίνα. Εμείς νομοθετούμε για την Εκκλησία. Ντροπή. Ένας είναι ο νομοθέτης. Ένας είναι ο νομοθέτης της Εκκλησίας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ον παιδες Ελλήνων, ημείτε και περιψούτε εις πάντας τους αιώνας. Εάν επικρατήσει ο νόμος αυτός, λουτσέτο στα στόματα των αρχιερέων, λουτσέτο στα στόματα των ιερέων, πήραν θάρρος στα χωριά και μπήκαν μέσα, τέτοιοι μέσα και είπαν στον παπά, σταμάτα παπά, εμείς δικούμε πια την Εκκλησία, εμείς τα παγκάρια, εμείς τα πάντα. Και θα μείνει τίποτα απολύτως μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μας. Ναι, αυτή είναι και συνεπώς ο αγών συνεχίζεται ανένδοτος, αγαπητοί μου. Ήθελα να τελειώσω. Με ένα-δύο παραδείγματα. Το ένα παράδειγμα το δίνει η Γερμανία. Η παλαιά Γερμανία. Σε μια πόλη της Γερμανίας ήταν ένα ωραίο δέντρο στην πλατεία της πόλεως και με τα ωραία του κλαδιά εστίαζε και πήγαιναν κάτω από τα δέντρα και έπαιζαν τα παιδιά και να πάγονται οι άνθρωποι. Ο δήμαρχος της πόλεως απεφάσισε να το ξεριζώσει το δέντρο. Το ξεριζώσε? Όχι. Το ξεριζώσε? Όχι. Μαζεύτηκαν όλοι? Όχι. Το δέντρο που ανεπάθησαν γενναία γενναιών, το δέντρο που βρήκαν ανάπαυση τα παιδιά μας, όχι! Και το δέντρο παραμένει στη θέση του. Δέντρο, με καταλαβαίνετε, δέντρο αιώνιων και αθάνατων είναι η Εκκλησία μας, την επίτευσε ο Χριστός. Και αν οι Γερμανοί αγωνιστήκαν να σώσουν ένα δέντρο στην πλατεία τους, εμείς χίλιες φορές θα αγωνιστούμε να σώσουμε την Εκκλησία μας. Υπάρχουν γενναίες ψυχές. Πανστρατιά κηρύσσομεν, αγαπητοί χριστιανοί. Δίκαιον, για να έβρει το δίκαιον, λέγει ένας σοφός άνθρωπος, για να βρεις το δίκαιο ζητεί η Εκκλησία μας. Όχι με τέτοια διατάγματα, το δίκαιο ζητεί η Εκκλησία μας, που είναι ανοσιουργούματα και δείγματα αδικίας. Το δίκαιο ζητεί η Εκκλησία μας και πας άνθρωπος. Το δίκαιο, τρεις υπάρχουν προϋποθέσεις. Να έχεις δίκαιο για να κερδίσεις μια υπόθεση, για να κερδίσεις μια δικαία υπόθεση, πρέπει να έχεις τρία πράγματα. Να υπάρχουν τρία πράγματα. Πρώτο, να έχεις δίκαιο. Δεύτερο, να ξέρεις να υπερασπίζεις το δίκαιο. Και το τρίτο, το σπουδαιότερο, το σπουδαιότερο, γιατί μπορεί να έχεις δίκαιο, μπορεί να ξέρεις να το υπερασπίζεις το δίκαιο, αλλά υπάρχει το τρίτο. Να υπάρχει αυτός που θα σου δώσει το δίκαιο. Δεν υπάρχει σήμερα αυτός. Τα δικαστήρια πλέον δεν απονέμουν δικαιοσύνη, διότι μπήκανε μέσα οι νόμοι και αλλίωσαν πλέον το περιεχόμενο δίκαιο. Αλλά αν δεν υπάρχει, αν υπάρχει σήμερα, αλλά σε αυτό, εκείνος που θα δώσει το δίκαιο στην Εκκλησία, δεν είναι πλέον Συμβούλιο Επικρατείας, που ηλιώθηκε ο θεσμός αυτός και είναι κομματικός και κλαδικός ο συμβολισμός. Ηλιώθησαν τα πάντα. Εκείνος που θα δώσει το δίκαιο στην Εκκλησία είναι ο μεγάλος Θεός και ο λαός του λαού που αγωνίζεται. Μάλιστα, ελέγχθη στη σύναξη των Ηγουμένων εκεί ένα ωραίο παράδειγμα το οποίο ανέφερε ο Άγιος Κορινθίος Κορίνθου, ο οποίος είναι η ψυχή του αγώνος του κέντρου της Επιτροπής του, το αγώνος που αγωνίζεται για τη δόξα της Εκκλησίας. Ένα παράδειγμα. Ανέφερε το εξής παράδειγμα, το οποίο και εγώ είχα διαβάσει παλαιότερον, το οποίο είχε πει και ο Γαλανός, ο υπέροχος αυτός άνθρωπος του πνεύματος και της αληθείας, Κήρυξ Διαπρίσιος, ο Γαλανός ο Μιχαήλ, που ίσως κάποιος από εσάς νεότερος να τον έχει, είναι κανείς εδώ που έχει κάποιος ακούσει τον Γαλανόν, τον Ιεροκήρυκα Γαλανόν, κανείς? Τον πρόλαβες? Τον πρόλαβες? Ναι, σπουδαίος. Τι είπε λοιπόν? Στη Γερμανία προ 200 χρόνια ήταν ένα πτωχαδάκι και είχε ένα μήλο, ένα μήλο, ένα μήλο.
Και το μήλον αυτόν τον είχε χτισμένο σε ένα ωραίο μέρος, επάνω σε ένα βουνό. Είναι ωραία η μήλη. Πήγατε στην Πάρο, πήγατε στη Μύκονο, να δείτε τους μήλους τι ωραία που είναι οι μήλοι που αλέθουν. Σαν φτερά αγγέλων αλέθουν. Είχε το μήλο λοιπόν από τον πατέρα, τον παππού του. Τον είδε ως κτίριον το μήλον αυτό, ο αυτοκράτορο της Γερμανίας, και τον εκάλεσε. Όπως άλλοτε εκάλεσε ο Αχάβ τον Αβουθέν, έτσι εκάλεσε και αυτόν. Και λέει, δώσ' μου το μήλο. Μ' αρέσει ο μήλος, τον θέλω το μήλο. Όχι, είναι κοιμήλιον του πατρός μου και της γενεάς μου. Όχι, δεν στο δίνω. Θα στον πάρω με τη βία. Και απαντά ο μηλοθρός. Στην αϊταμίνα αυτήν πρόταση είναι το αυτοκράτορος. Θα τον πάρεις με τη βία. Εάν υπάρχουν δικαστές στη Γερμανία, δεν θα τον πάρεις. Και αν στην Ελλάδα υπάρχουν δικαστές, δεν θα πάρουν τίποτα από τα χέρια της Εκκλησίας. Εάν όμως δεν υπάρχουν δικαστές στην Ελλάδα, τότε δικαστής θα γίνει ο ελληνικός λαός, ο οποίος θα υψώσει τη σημαία της Επαναστάσεως. Εγώ το δήλωσα και το δηλώνω. Όπως δεν υπέγραψα διαζύγιο και μου οδηγήσανε επί κυβερνήσεως ράλι ή στα κάτεργα εδώ πέρα να με δικάσουνε, έτσι και τώρα δεν υπογράφω, δεν εφαρμόζω τι αυτά διατάγματα. Ας διωχθώ. Δεν υπογράφω. Προτιμώ να πέσω από τον θρόνο, προτιμώ να πάω εξορία, προτιμώ να δολοφονηθώ, να χτυπηθώ, να υποστώ, αλλά δεν προδίδω τα όσια κέρα της πιστεώς μου. Και όχι μόνο εγώ, δεν έχω εγώ, ο φίλος σας δεβαιώσω ότι όλη η ιεραρχία από τον Αρχιεπίσκοπο μέχρι τον νεότερο είναι όλοι ενωμένοι. Και προς τιμήν του Ευρωπαϊκού Κλήρου λέγω, μόνο ότι έχουν διαφορές πολλές με τους ιεράρχες που πάντοτε τις υπεστήριξα και δεν πάω να τις υποστηρίζω, και ο Ευρωπαϊκός Κλήρος, ο φτωχός και αρχέντητος, είναι και αυτός μαζί με την Εκκλησία ολόκληρος. Και ήδη αρχίζει ο αγών και ο πρώτος μάρτυρας. Έχουμε μάρτυρας. Έχουμε μάρτυρας, ο πρώτος μάρτυρας. Ο πρώτος μάρτυρας. Ο πρώτος μάρτυρας του αγώνος. Θα πέσουν πολλοί. Ο πρώτος μάρτυρας. Αποκαλυφθείτε. Ο πρώτος μάρτυρας. Ποιος είναι, δεσπότης, κληρικός, μοναχός. Ένας τίμιος αξιωματικός του ελληνικού στρατού, στρατηγός. Ένας τίμιος αξιωματικός στρατηγός έστειλε μήνυμα από τη Βέρεια, ότι διαπράτεται έγκλημα, ψηφίζονται στίχους των νόμων εναντίον της πίστεως και της πατρίδος. Ήλεγξε το έγκλημα, το νοσιούργημα, και καλείται τώρα να δικαστεί εις το εδόλιο του κατηγορουμένου, διότι υπερίσπιζε την Αγία μας Εκκλησία. Όποιος από εσάς γνωρίζει τη διεύθυνση του Κούτρα, του στρατηγού Κούτρα, ο οποίος είναι ο πρώτος μάρτυρας του νέου αγώνος για τα δικαιώματα της Εκκλησίας, παρακαλώ να πάρει μία ταινία να την πάει να την ακούσει, για να δει πως ο λαός είναι μαζί με τον μάρτυρα αυτόν. Ναι, θα είναι κι άλλοι, θα προσωστούν κι άλλοι. Ντροπή μας. Δεν είμαι τουρκόφιλος. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος είμαι από γενεάς γενεό. Γνωρίζουμε τους Τούρκους, την οτροπία τους, το μίσος των. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι και αυτοί με το αίσθημα του δικαίου λέγανε στα πεζοδρόμια «Αναστατώθη η Τουρκία», γιατί ξέρουν την ιστορία, μισούν τους παπάδες, και μας λέγανε και στην πόλη, το επανέλαβα, λέει, τι πάθατε, εσείς οι παπάδες, με φιλούσαν τα ράσα μας, εσείς οι παπάδες, το ξέρουμε καλά. Εσείς αναστήσετε το έθνος. Αν υπάρχει Ελλάς, το οφείλει από το Ράσο. Το Ράσο και μόνο το Ράσο. Σας διώκουμε εμείς δικαίως. Σας διώξαμε.
γιατί είστε πάντοτε η ψυχή του ελληνικού λαού και κρεμάσαμε τον Πατριάρχη σας. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε την οτροπία σας. Μα αυτός που κυβερνάει την Ελλάδα, κουκούτσι μυαλό δεν έχει να καταδιώξει τους κυριακούς. Λοιπόν, τελειώσαμε. Όλοι στη μάχη. Πάν στρατιά! Πάν στρατιά! Πάν στρατιά! Πάν στρατιά! Την Τετάρτη, όπως γνωρίζετε όλοι, στην Πάτρα θα γίνει συλλαλητήριο του Μωριά, των ενδόξων παιδιών του Μωριά. Εκεί, το απόγευμα, στις Τετάρτη, ώρα 6 με 8, θα ακουστεί η φωνή του Μωριά μέχρι τα άστρα του ουρανού. Του Μωριά που εγέννησε τα ευγενέστερα τέκνα, του Μωριά που εγέννησε ένα κολοκοτρόνι, που είπε πρώτα υπερπίστεως και πατρίδας, του Μωριά που είναι η καρδιά, το πιστεύω, που είναι το μοναστήρι της Λαύρας, το Λάβαρον, του Μωριά που είπε ο κολοκοτρώνης, μάχου υπερπίστεως και πατρίδος, του Μωριά λοιπόν που είναι η Μωριάς, η καρδιά της Ελλάδος, είναι η Πελοπόννησος, η καρδιά της Ελλάδος. Θα πάμε στην καρδιά της Ελλάδος, θα πάμε. Αν θέλει ο Θεός, στην πλατεία του Γεωργίου, εκεί στην πλατεία θα μαζευτούμε όλοι. Κύριος και λαός, και εκεί αν θέλει ο Θεός, θα ομιλήσω και πάλι στον λαό του Μωριά. Εστήραμε 10.000 σπίθες και τις μοιράσαμε σήμερα σε όλους τους ναούς των πατρών. Και αν θέλει πήρετε εδώ αρκετές. Εάν κανείς δεν πήρε, λίγα φύλλα ακόμα πήρανε και θα τα μοιράσουν. Όσον αφορά το 666 θα ομιλήσω και πάλι, διότι αυτό το θεωρώ σημαντικό, διότι είμαι εναντίον του ηλεκτρονικού φακελώματος που είναι ο πρόδρομος, που τονίζω. Διότι είναι ο πρόδρομος, είναι όποια αν γίνει συλλαλητήριο σας συνιστώ να πάτε όλοι, όλοι, διότι είναι φακέλωμα του διαβόλου, είναι φακέλωμα του διαβόλου. Είναι σημείο του Αντιχρίστου. Ταύτα και τώρα όλοι μαζί. Ποιοι ιερείς θα μας πούνε αυτό το ωραίο, το ωραίο, το ωραίο των πατέρων. Επιστήμης, συλλέξαντες, το ξέρετε όλο. Το ξέρετε, ψάλτο αυτό το ωραίο. Έλα, εσείς έχετε μνήμη, όλοι οι ιερείς. Είναι κανείς δεσπότης εδώ πέρα, δεν είναι. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Α, ο Αρισιός, καλά. Άλλος, μόνο, καλά. Εμπρός, όλοι μαζί. Το θυμάστε. Έλα, περιμένετε μια στιγμή. Δεν το βγάζετε. Όλοι οι συλλέξαντες, ποιμανική επιστήμη, συλλεξάμενοι. Ναι. Ενδικό. Δηλαδή αυτό, από εδώ, αυτό. Αυτό. Έλα, όλοι οι συλλεξάμενοι. Η κατέβαση έλεγα. Εδώ, εδώ κατέβηκε. Όλοι μας. Ναι. Όλην συνεξαμένη ποιμαντικήν επιστήμη και δήμος κινήσαντες νητόν δικαιότατον ενδύκον κατά τους βαρύς σύλλασαν και λιμών εις Εκκλησίας πληρώματος πεσόντας ως προς θάνατον και ως ανιάτων νοσίσαν τα ηθοί πατέρες ως δούλοι γνησιότατοι Χριστού και του που σας είδα.
Θα είμαι ικανοποιημένος. Ο λαός μας είναι αδιαφώτιστος. Και αυτά που είπαμε να μην τα κρύψετε δια των εαυτών σας. Αλλά αυτά που σας είπα ο καθένας από εσάς, σας βάνω κανόνα να τα πείτε, να διαδώσετε κασέτες και να το στόμα το δικό σας να γίνει ραδιοφωνικός σταθμός. Σταθμός ραδιοφωνικός, να το μεταδώσετε σε 5, σε 10, σε 20, να αυξηθεί η φάλαγγα των κυρίων, να γίνουμε σαν δυνάμο και σαν τα άστρα του ουρανού. Και τότε μόνο θα νικήσουμε. Εγώ δε, ο γέρον επίσκοπος, σας χαιρετώ. Και αν με συναντηθούμε, πάλι εδώ έχει δόξα ο Θεός. Εάν δεν συναντηθούμε, καλή αντάμωση στην αιωνιότητα. Όλοι μαζί. Μια φωνή, μια ψυχή, ένας λαός. Όλοι μαζί. Τον Τίμιο Σταυρό κανονικός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον εις ώσον εμάς. Αμήν. Πάρ' το. Πού είναι.